Γεια! Είμαι η Βάλια Μπινίκου από το φτιάξω.gr και σήμερα θα σας δείξω μια καινούρια κατασκευή με προϊόντα Bostik. Θα φτιάξουμε ένα ξύλινο γράμμα με τα αγαπημένα μου παχύφυτα. Εδώ έχω χρησιμοποιήσει το Mammoth Glue Crystal, μιας και έχουμε να κάνουμε με λεπτές κολλήσεις. Έχω επίσης χρησιμοποιήσει τη σιλικόνη Bostik Perfect Seal Μπάνιο, η οποία είναι 100% αντιμουχλική για να σφραγίσω τις ενώσεις και να μην τρέχουν νερά από παντού όταν ποτίζω. Πάμε να δούμε τα υλικά. Θα χρειαστούμε καδρόνια και κόντρα πλακέ, το Mammoth Glue Crystal και το Perfect Seal με τις μύτες τους, το πιστόλι σιλικόνης Mammoth Gun, πολύ χρήσιμο είναι και το Bostik Blue Tack, και σίγουρα θα χρειαστείτε γυαλόχαρτο, βερνίκι θαλάσσης και το σχέδιο που θα βρείτε στο diy.bostik.com. Ξεκινάμε με την προετοιμασία του σχεδίου. Βρείτε στο ίντερνετ το γράμμα ή το σχέδιο που επιθυμείτε και τυπώστε το σε μεγάλο μέγεθος. Με τη βοήθεια ενός τριγώνου προσπαθήστε να τετραγωνοποιήσετε το σχέδιο που επιλέξατε. Για παράδειγμα, εδώ στο γράμμα Β μπορείτε να επεκτείνετε τις πάνω και κάτω γραμμές και να σχεδιάσετε μία ορθή γωνία στην ένωση των δύο καμπυλών. Οι καμπύλες μπορούν να μεταφραστούν σε γωνίες 45 μοιρών. Ας ετοιμάσουμε το Mammoth Crystal. Με τον ειδικό κόφτη ανοίξτε τη συσκευασία. Βιδώστε τη μύτη και τοποθετήστε το Mammoth Crystal στο πιστόλι σιλικόνης Mammoth Gun. Πατήστε μερικές φορές μέχρι να αρχίσει να βγαίνει κόλλα και βάλτε το στην άκρη. Αν χρησιμοποιείτε καδρόνια που σας έχουν περισσέψει από άλλες κατασκευές, μπορείτε τώρα να τα ενώσετε ώστε να είναι όσο μεγάλα τα χρειάζεστε. Ενώστε τα προσωρινά με χαρτοτενία, περάστε Mammoth Crystal στις ενώσεις και κολλήστε τα. Με τον ίδιο τρόπο, κολλήστε την ορθή γωνία για την ένωση των καμπυλών του Β. Τοποθετήστε τώρα τα καδρόνια πάνω στο τετραγωνισμένο σχέδιο. Συγκρατήστε τα προσωρινά μεταξύ τους με Bostik Blue Tack και σημειώστε πού πρέπει να κοπούν. Μην ξεχάσετε να κάνετε το ίδιο και για τα καδρόνια των εσωτερικών τρυπών. Κόψτε τα καδρόνια με φαλτσοπρίωνο και ξαναβάλτε τα πάνω στο σχέδιο στις θέσεις τους. Ξεκινήστε από τα εσωτερικά παραλληλόγραμμα. Ενώστε τα προσωρινά με χαρτοτενία. Εφαρμόστε Mammoth Crystal και κολλήστε τα μεταξύ τους. Με τον ίδιο τρόπο κολλήστε όλο το περίγραμμα του Β. Σιγουρέψτε όπου χρειάζεται με χαρτοτενία και αφήστε την κατασκευή να στεγνώσει για μία ολόκληρη μέρα. Όταν στεγνώσει, τοποθετήστε το γράμμα πάνω στο κόντρα πλακέ και μεταφέρετε το σχέδιο. Κόψτε το κόντρα πλακέ με σέγα. Μην ξεχάσετε να κόψετε και τις εσωτερικές τρύπες. Καλό είναι να ανοίξετε και μερικές τρύπες με τρυπάνι ώστε να φεύγουν τα νερά. Μην ξεχάσετε να αφαιρέσετε τις χαρτοτενίες από το περίγραμμα. Εφαρμόστε Mammoth Crystal και κολλήστε το γράμμα στο κόντρα πλακέ. Αν θέλετε, μπορείτε στην πίσω πλευρά της πλάτης να κολλήσετε μικρά κυβάκια ώστε να σηκωθεί η γλάστρα από το πάτωμα για να γίνεται καλύτερη αποστράγγιση των νερών. Πάμε τώρα να ετοιμάσουμε τη σιλικόνη Perfect Seal. Με τον ειδικό κόφτη ανοίξτε τη συσκευασία. Βιδώστε τη μύτη και τοποθετήστε την στο πιστόλι σιλικόνης Mammoth Gun. Πατήστε μερικές φορές μέχρι να αρχίσει να βγαίνει σιλικόνη. Εφαρμόστε σε όλες τις ενώσεις, ώστε όταν θα ποτίζετε τα φυτά, να μην φεύγει το νερό από τα πλαϊνά. Η σιλικόνη Perfect Seal Μπάνιο χρησιμοποιείται κυρίως για εφαρμογές σε χώρους που παρουσιάζουν προβλήματα με την υγρασία. Αν χρειαστεί, απλώστε τη σιλικόνη με το δάχτυλο. Αφήστε την κατασκευή να στεγνώσει για 24 ώρες. Αν θέλετε να δώσετε ένα παλαιωμένο ύφος στη γλάστρα, περάστε ένα σκούρο βερνίκι εμποτισμού. Αφού στεγνώσει το βερνίκι εμποτισμού, περάστε και δύο χέρια βερνίκι θαλάσσης για να προστατέψετε τα ξύλα από τα νερά. Δύο μέρες μετά μπορείτε να φυτέψετε τα φυτά σας. Απλώστε ένα στρώμα ελαφρόπετρας και στη συνέχεια ειδικό χώμα για παχύφυτα. Μεταφέρετε ένα-ένα τα φυτά μέχρι να γεμίσει η γλάστρα. Ποτίστε με προσοχή για να μην παρασυρθεί το φρέσκο χώμα. Η γλάστρα σας είναι έτοιμη. Με γεια!